Χωριό εδώ, ας πούμε, για να το βρει κανείς, είναι λίγο δύσκολο, είναι λυσιεθαμένο, ας πούμε, και η πηγή και η κόμη, δηλαδή είναι... Είναι λίγο κρυμμένα. Γιατί κρυφτήκατε, ρε παιδιά? Η ιστορία λέει ότι ήμασταν κάτοικοι της παραλίας Θερμής. Λόγω των πειρατών ανεβήκαμε εδώ πέρα. Και άμα δεις, όντως πραγματικά είμαστε μέσα σε ένα λάκκο. Είμαστε κρυμμένοι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Έχει βουνά. Για να μην εντοπιζόμαστε από τους πειρατές. Δηλαδή, άμα θέλουμε να κρυφτούμε. Εδώ ερχόμαστε. Εδώ, έτσι, εδώ. Λοιπόν, είμαστε στο χωριό Πηγή και θα πάμε τώρα στη φίλη μου τη Μερσίνη, παιδική μου φίλη από το σχολείο, να μας μιλήσει για το χωριό εδώ πέρα, να μας πει τι γίνεται με αυτό το χωριό, έχει κάποια ιστορία, έχει κάποια φήμη, και να μιλήσουμε για το όνομα του χωριού και να τα πούμε όλα. Πάμε! Καλώς ήρθατε! Κάτσε. Ωραία. Λοιπόν, έχεις ένα χρόνο τώρα, πρόεδρος περίπου. Σωστά. Ένα χρόνο στο χωριό. Πώς είστε, πώς περνάτε? Είμαστε πάρα πολύ όμορφα εδώ. Αυτό το βλέπουμε. Στο μικρό μας χωριό, έτσι, είναι από τα ωραιότερα, μπορώ να πω. Πόσους κατοίκους έχει η μικρό χωριό? Λοιπόν, είναι 292 κατοίκους, μόνιμους. Μόνιμους κατοίκους. Και με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι? Είναι για το χειμώνα εδώ, δηλαδή? Ναι, βεβαίως. Κυρίως είναι κτηνοτροφία και αγροτικά. Και αγροτικά. Ναι. Έχω ακούσει κιόλα. Έχουμε και πολλά παιδιά που πάνε στο στρατό, λόγω του ότι είμαστε πάρα πολύ έτσι. Άκρια-άκρια. Περιοχή που είναι στα σύνορα, ας πούμε, με την Τουρκία, αλλά έχω ακούσει για το λάδι πολλά πράγματα, της Μυτιλήνης συγκεκριμένα. Η περιοχή μας, παρόλο και στην Πηγή και στην Κόμη, παρόλο που είμαστε πάρα πολύ μικρά χωριά, έχουμε από τις μεγαλύτερες εκτάσεις σε ελαιώνες. Ναι.
παράγουμε από τα καλύτερα ελαιόλαδα. Έχουμε εδώ τα ελαιοτριβία πάνω, όπως είναι του κυρίου Μιχάλη Τζορτζή και του κυρίου Καλαφάτη εδώ στην Κόμη. Τα λάδια μας έχουν πάρει πάρα πολλά βραβεία. Ναι. Είναι η περιοχή μας, είμαστε πολύ ευλογημένος τόπος. Όπως και το μέλι εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Από ό,τι μαθαίνω και γνωρίζω, το μέλι και τα τυριά μας όλα ξεχωρίζουν, γιατί έχουμε πάρα πολλά αρωματικά φυτά εδώ στην περιοχή. Για πες μου λίγο κάτι άλλο. Για μια οικογένεια, ας πούμε τώρα, τετραμελής, ας πούμε, τριμελής, πενταμελής, θα ήταν εύκολο να έρθει και να ζήσει εδώ, να φύγουν δηλαδή από την Αθήνα και για να για μένα, ναι. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το αλλάζω με τίποτα. Και απορώ πως φεύγουν από επαρχιακά χωριά ή δεν ξέρω, και πάνε και μένουν μέσα στη ζούγκλα της πόλης. Ναι. Εδώ είναι εύκολα. Το μόνο αυτή την περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι δυσκολεύονται κάποιοι είναι η μετακίνηση όσον αφορά την ακρίβεια της βενζίνης. Ναι. Δηλαδή κάποιοι προτιμούν να γλιτώσουν αυτή την ταλαιπωρία, να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι. Ναι. Το να πληρώνουν έτσι για να μετακινηθούν στη δουλειά τους, στην εργασία τους. Το οποίο είναι παγκόσμιο. Είναι παντού. Είναι παντού. Πάμε λίγο σε κάτι έτσι που με ενδιαφέρει πολλά χρόνια, γιατί εντάξει, καταγωγή έχω και εγώ από εδώ, αλλά το χωριό λέγεται Πηγή. Πηγή. Από πού προέρχεται η λέξη αυτή? Λοιπόν, λέγεται. Το χωριό μας είναι ευλογημένο με πάρα πολλές πηγές, με νερά. Αλλά εδώ, λίγο πιο πάνω, σε ένα εξοκλήσι, έχει μια πηγή. Παλιότερα λένε. Ο κόσμος γύρω-γύρω κατέβαινε για να πάρει νερό. Που πάμε στην πηγή. Και έτσι έμεινε το όνομα του χωριού. Υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει ακόμα. Πάμε να το δούμε. Ναι, πάμε. Είναι αγίασμα, έτσι. Από αυτή, εδώ ερχόταν και παίρνανε νερό και έμεινε και το όνομα Πηγή. Πάμε στην πηγή να πάρουμε νερό. Δηλαδή το όνομα του χωριού προέρχεται από αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ, ναι. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται το νεράκι μέσα. Δεν φαίνεται πολύ ακόμα. Ναι. Εδώ πέρα φαίνεται το νερό και πηγαίνει και βγαίνει στην εκκλησία μας. Ζωοδόχο Πηγή, γι' αυτό είναι και Ζωοδόχο Πηγή για Παρασκευή. Πες μου λίγο, είναι γνωστό ότι όλα τα ελληνικά χωριά παντού έχουν τις παραδόσεις τους, τους ανθρώπους τους, και όπως ερχόμασταν είδα στο πλοίο και μια φωτογραφία με ένα άλογο και ένα κύριο εκεί πέρα και έλεγε το πανηγύρι του Ταύρου, Πηγή του Ταύρου. Έλεγε και Κόμη νομίζω. Ναι, έτσι. Πηγή Κόμη. τι είναι αυτό το πανηγύρι του Ταύρου, έχετε Ταύρους εδώ πέρα, τίποτα? Όχι, εντάξει, είναι ένα έθιμο το οποίο κρατάει ρίζες του από τα αρχαία χρόνια της Ελλάδας. Είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε πολύ πλούσια παράδοση και είναι εις άξιο απορίας πώς έχει κρατηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια κανονική θυσία του Ταύρου, όπως γινόταν στην αρχαιότητα. Ευτυχώς τις μέρες μας έχει αλλάξει λίγο έως πολύ και πλέον κάνουμε μια αναπαράσταση. Είναι τριήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις, είναι πανελλαδικά γνωστές. Όπως το πανηγύρι της Πηγής, της Κόμης, όπως και της Αγίας Παρασκευής, συνδέονται εμείς εδώ με το εξοκλήσι του Αγίου Χαραλάμπου, γίνεται προς τιμήν του. Είναι κάπως 1 χιλιόμετρο από εδώ. Είναι, ναι.
είναι κάπου σε χιλιόμετρα από εδώ. Πάει είναι, ο κόσμος είναι, εκεί. Ναι, πάει εκεί. Ξεκινάνε εδώ πέρα, ξεκινάμε την Παρασκευή με την, με την περιφορά του Ταύρου. Είπες για την περιφορά του Ταύρου. Ναι. Δηλαδή, τι είδους, δηλαδή, πώς το κάνετε. Είχαμε ένα Ταύρο εδώ πέρα, που συνήθως ήταν προσφορά προς τιμή του Αγίου. Οι γυναίκες βάζανε πάνω, το στολίζανε, έτσι, με στεφάνι, με διάφορα στολίδια. Οι γυναίκες βάζανε πάνω πρικιά για καλοτυχία των παιδιών. Ανεβάζανε πάνω τα παιδιά για υγεία και κάνανε την περιφορά στο χωριό. Στην ουσία έκανε ένα κύκλο ο Ταύρος στο χωριό και όσοι ήταν, αυτός ο κύκλος προστάτευε από το κακό. Ναι. Όπως και στην αρχαιότητα, παλιότερα βάφανε τα κέρατα του χρυσά, τα πόδια του και γινόταν έτσι η περιφορά. Ανέβαινε το ζώο πάνω στο εξοκλήσι, ναι, όπου εκεί γινόταν η σφαγή. Το αίμα του κάνανε σταυρουδάκια εδώ έτσι για δύναμη. Χριστιανική τελετή πλέον. Ναι, έγινε χριστιανική, όπως οι Βίκινγκς κάνανε εδώ, εμείς κάναμε ένα σταυρουδάκι εδώ. Έγινε έτσι χριστιανική τελετή. Ευλογούσαν το κρέας, όπως και στην αρχαιότητα η Θεία Δήμητρα είχε προσφορά στο σιτάρι και στο κρέας. Ναι. Έτσι ακριβώς κάνουμε εμείς το φαγητό μέχρι και σήμερα. Είναι μια συνέχεια. Σιτάρι, δηλαδή. Ναι, πιστεύω, ναι. Και είναι πραγματικά μαγικό πώς έχει επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια αυτή η παράδοση. Πολύ ωραία. Έχω δει και άλογα όμως. Τα άλογα, πώς μπαίνουν τα άλογα μέσα στο... Έχουμε τον Άγιο Χαράλαμπο. Εμείς εδώ τον έχουμε προστάτη των ζώων. Ναι. Παλιότερα, επειδή η περιοχή μας είναι αγροτική, ήταν σαν μέσο μεταφοράς, ήταν ό,τι πιο πολυτιμότερο είχαν αυτά τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια, όλα αυτά. Ναι. Και ήταν, ανεβαίνανε για να ευλογηθούν. Αλλά και από όλο το νησί ερχόταν με τα άλογα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Χαράλαμπο. Κατάλαβα. Από το Μάρι, από το Σίγρα, από παντού ερχόταν για να ανέβουν σε αυτό το εξοκλήσι. Να πάρουν την ευλογία. Να πάρουν την ευλογία. Το αντίστοιχο Αγίου, ας πούμε, του Χαραλάμπου τώρα. Ναι. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο. Ήταν λαδέμπορας, ο κύριος Μπίνιος, που ακούγαμε τους παλιότερους ότι αυτός είχε, ας πούμε, στη δούλεψή του 34, ας πούμε, μουλάρια. Okay. Και αυτή την ημέρα, στις 10 του χειμώνα, 10 Φεβρουαρίου, δεν πήγαινε κανένα στη δουλειά και όλα ανεβαίνανε εκεί για να ευλογηθούν. Είναι αυτός ο πύργος που είναι εκεί που είδαστε, ο πύργος του Μπίνου που λέμε. Είναι ο πύργος του Μπίνου, είναι χτισμένος γύρω στο 1700 κάτι, δεν θυμάμαι καλά. Λείπει εδώ έτσι ο φίλος μου, μας τα είχε πει. Να πάμε να το δούμε. Να πάμε να το δούμε, ναι. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ τι είναι το δωμάτιο δηλαδή? Τότε το δωμάτιο ήταν για τα άλογα. Έχει εδώ αυτά, κάθε ένα έχει το παχνίδι. Δεν είχε άλογα. Είχε. 12 άλογα είχε. Όσα βλέπεις τα παχνιά και εκεί και μέσα είχε άλογα. Κατάλαβα. Και του κάθε άλογο είχε το όνομα. Για πες μας ορικά όνομα, θυμάστε κανένα. Θυμάστε κανένα όνομα, τι είχε όνομα. Είχε Σόλων, είχε Μαρίκα, είχε Ζήνα. Α, είχε ωραία όνομα. Είχε Αράπ.
Είχε ορφανό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τα βγάζαν έξω, ναι. Τα άλογα. Ναι, καθαρίζαν έξω τα άλογα. Αυτό είναι το σπίτι με τα μπλε. Τι ήταν αυτό? Έπεσε κάτι. Έπεσαν εκεί δηλαδή. Οικογένειες ή ναι. Πάντως είναι πολύ ωραίο σπίτι, έτσι. Είναι, θυμίζει άλλη εποχή, ρε παιδί μου, λες και έχεις κάνει ταξίδι στον χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό εκεί πέρα. Αυτό. Η πιτάλα, να μοιάζει με πιτάλα. Είναι μια κουτάλα που πιάνανε το λάδι. Τα παλιά χρόνια. Τα παλιά τα χρόνια. Αυτά είναι λοιπόν, είπαμε, ήταν για τα νερά, για να τα παίρνουν να βγαίνουν έξω οι εργάτες. Ναι, να πίνουν οι εργάτες. Νερό. Είδαμε την πηγή από που προέρχεται το νερό και το όνομα του χωριού και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ που κάναμε όλο αυτό το γύρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Εύχομαι να έρθετε σύντομα για να σας ξαναδούμε. Θα ξανάρθουμε.